στην τελική ευθεία το reality μαγειρικής. Θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο και χτες νομίζω ήταν η τελευταία γενική πρόβα για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, η φάση των οντισιών. Ωραία, πάμε να δούμε. Τελείωσες? Ναι, κάνει. Ήθιστε να κάνει αυτή τη μικρή παύση για να μας δώσει το λόγο. Ήμασταν εμείς έξω από τα στούντιο και εντοπίσαμε τον Πάνο Ιωαννίδη που μας χαιρετά. Μας χαιρετά. Βεβαίως. Γεια σας, κύριε Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα. Στα ίδια μέρη θα ξαναπαναθούμε. Τι κάνετε? Ξεκινάτε κανονικά τα γυρίσματα? Κύριε Ιωαννίδη. Όχι, μάσκα. Ένα λεπτό. Έχετε αγωνία για τον νέο κύκλο? Ένα λεπτό. Ωραία, παιδιά. Καλά, είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Είναι άνθρωποι της παραγωγής. Χθες είχαν τρεις. Ακουγόμουν τους η ώρα. Καλά τώρα. Γιατί κάνουν έτσι? Είχαν τρεις η ώρα χθες το όρτινο για να κάνουν τα τεστ COVID, να κάνουν τις τελευταίες δοκιμασίες για τους φωτισμούς κτλ. Και εντοπίσαμε τον Πάνο Ιωαννίδη, γλυκύτατος, μας έφυγε τα φιλιά του. Μας τα έφυγε, αλλά οι άλλοι κύριοι. Υπερβάλλοντα ζήλο επέδειξαν οι άνθρωποι της παραγωγής. Ο άνθρωπος είναι ευγενέστατος, ορίστε, φίλησε. Στείλε φυλάκια, αν δεν ήθελε δεν θα μιλούσε, δεν χρειαζόταν. Το κλασικό star που απαγορεύει να μιλούν οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει, εδώ τα πιάνουν τα όρια του. Τώρα μην τη χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά είναι λίγο οριακό αυτό το θέμα στην Ελλάδα μας. 10 είμαστε όλοι και όλοι. Άμα απομακρύνωσαν όλοι, τι είναι αυτά τα πράγματα? Για όνομα του Θεού. Όπως αναφέρατε πάντως, συνεχή τεστ COVID θα έχει το reality, δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Οι υποψήφοι που θα δούμε στις οντισιόν, στα casting, μετακινήθηκαν στην Αθήνα με ειδική άδεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για να πάρουν μέρος στην τελική οντισιόν. Θα δούμε μεμονωμένα τις οντισιόν, δεν θα είναι πολλά άτομα μαζί. Θα υπάρχουν συνεχείς απολυμάνσεις στους χώρους και να σας πω επίσης ότι δεν θα υπάρχουν φέτος, τουλάχιστον στην πρώτη φάση και μέχρι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση με τα περιοριστικά μέτρα και τον κορονοϊό, δεν θα υπάρχουν εξωτερικές ομαδικές διαδικασίες όπως βλέπαμε στους προηγούμενους κύκλους. Ομαδικές, ναι. Ναι, ναι. Είμαι, εντάξει, είναι σίγουρο ότι τέτοιες παραγωγές σαφώς και γίνονται σωστά και όπως πρέπει. Έτσι. Και έχουν και τον, γνωρίζουν και το πώς, μην πω το know-how, δεν είναι ωραίο. Αλλά εγώ έμεινα λίγο με τα πλάνα, γιατί εντάξει, μου είπανε πάνω στο καμαρίνι, αριστάκτρα, ότι μας χαιρέτησε, γιατί πάντα είναι γλυκός και ευγενικός. Πάντα. Και γενικά και στο Next Model οι άνθρωποι στην κριτική επιτροπή, δεν λέω για τους παίκτες, γιατί κάθε χρονιά είναι άλλοι, είναι πάρα πολλοί, αλλά οι παρουσιαστές και στο Next Model και στο Masterchef είναι πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας άνθρωποι, οι οποίοι είναι πάντα, είναι ρε παιδί μου, έχουν μια ευγένεια, έχουν μια ποιότητα, ένα ήθος από την Καγιά μέχρι τον Ιωαννίδη, μέχρι όλους. Μα είναι και επαγγελματίες στον χώρο τους και γι' αυτό. Και νομίζω αυτό το, μέσα σε αυτά τα χρόνια το αναγνωρίζει και ο κόσμος και εμείς που είμαστε της δουλειάς. Οπότε αυτή η εικόνα λίγο, παρότι τα παιδιά είναι ευγενέστατα οι άνθρωποι της παραγωγής, δεν κάνουν κάτι. Φαίνεται ότι δεν το βλέπετε χιουμοριστικά. Είναι σαν να προσπαθούν είναι λίγο σαν να υπάρχει ένα χαμός από κοινό από κάτω και οι μπράβοι να λένε δηλαδή, παρακαλώ, όχι αυτό. Πήγα να το πω, αλλά επειδή το Μικ Τζάγκερ πήγα να πω εγώ, θίγει τον Πάνο και δεν είναι θέμα ο Πάνος. Εγώ θεωρώ τώρα αυτό να σε απομακρύνουν και να κλείνουν και την πόρτα στα μούτρα σου, νιώθεις λίγο ότι είσαι αγενής. Δεν είμαστε αγενείς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος, ναι. Δηλαδή γίνεται να μην δώσει δηλώσεις χωρίς να γίνει όλο αυτό το νταβαντούρ, το θέατρο, γιατί είναι καραγιοζηλίκη αυτό που συμβαίνει εδώ. Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν είναι. Είμαστε και στολισμένοι, είναι μέρες γιορτής, δεν στο χαριτωμένο, οκ, ήταν ένα ευτράπελο. Είπε ο Νίκος. Αντικειμενικά λοιπόν, αυτά τα πλάνα είναι ωραία. Θα βρίσω μετά. Σου αρέσει αυτό? Θα βρίσω μετά. Σου αρέσει? Σου αρέσει? Μα κοίταξε. Εντάξει, καλά κάνει να κρατάει την ισορροπία. Δεν μου αρέσει, αλλά μόνο ως χαριτωμένο μπορώ να το δω, γιατί εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι του Πάνου Ιωαννίδη η απόφαση. Α, είναι το στάρ το κλασικό, δεν μιλάει κανείς πουθενά. Δεν είναι έτσι, το κάνεις λάθος, αν μου επιτρέπεις. Τι είναι τους καλεσμένους από το στάρ. Τραμπούκινο, σωστά. Φέτος, πέρυσι, πρόπερσι. Πέρυσι και η Καγιά έχει έρθει και. Στο δεύτερο μισό τη σεζόν, αφού έχει τελειώσει το. Δεν δίνει το στάρ κανένα. Ποτέ η Καγιά πάντα μιλούσε, είναι κάτι το οποίο εγώ τόσα χρόνια το βλέπω πρώτη φορά. Δεν είναι έτσι, κάνεις λάθος. Δεν μπορώ να παρέμβω. Ο Νίκος έχει δίκιο στο συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή η κεντρική οδηγία και η κεντρική γραμμή είναι οι βασικοί συντελεστές των project και οι παρουσιαστές. Καλά, βρε αγάπη μου, δεν είπαμε. Γεια σας, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Αυτό που λέει. Ναι, να μην δίνουν συνεντεύξεις, να μην κάνουν δηλώσεις. Δικαίωμά τους και των ανθρώπων και του καναλιού και των παρουσιαστών. Αλλά υπάρχει τρόπος να το κάνεις. Δεν είμαι, δηλαδή σε κάνει και νιώθεις άβολα. Δηλαδή, λες και μπήκαμε στο σπίτι τους. Δεν ήταν κανείς αγενής. Απλώς σαν εικόνα αυτό, νομίζω αντικειμενικά. Ποιον κάτι κρύβουνε, τον Μάικλ Τζάκσον, δεν ξέρω, κάποιον κρύβουνε. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα «γεια σας παιδιά, έχω αργήσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ».
και ή ξεκινούμε, να είναι και αυτό. Ξεκινούμε τα δηλαδή, γυρίσματα. Να σου πω κάτι, είναι σαν κάποιος να μην έχει τον τρόπο. Κάτι μου κάνει, δεν ξέρω.